ονομάζομαι Διαγόρα Βουγά και το βίντεο που ακολουθεί είναι υπό την επίβλεψη του κ. Μινά Δασιγέννη για το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτική Μακεδονία. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με το Microsoft Visio Professional 2016. Οι φοιτητέ πολυτεχνικών και τεχνικών σχολών μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν τα προγράμματα τη Microsoft από το MSDNAA τη Microsoft. Πάμε όμω πιο συγκεκριμένα να δούμε τι θα κάνουμε σήμερα. Ο συγκεκριμένος οδηγός δημιουργήθηκε για να βοηθήσει τους φοιτητές να μάθουν το σχεδιαστικό πακέτο Microsoft Visio Professional 2016. Το MS Visio είναι ένα σχεδιαστικό πακέτο φτιαγμένο για μηχανικούς που χρειάζονται ένα πρόγραμμα για τις απαιτήσεις τους. Δεν μπορούμε να κάνουμε αποτελεσματικά την ίδια δουλειά με το PowerPoint, το Photoshop ή το Illustrator. Ουσιαστικά, με drag and drop σχεδιάζουμε τα διαγράμματα που χρειαζόμαστε χρησιμοποιώντας τα διάφορα templates ή από το μηδέν. Πάμε όμως να δούμε στην πράξη τι σημαίνει να ασχολείσαι με το Microsoft Visio. Ουσιαστικά, σε ένα περιβάλλον Windows 7, έχω εγκαταστήσει το Visio Professional 2016 που βρήκα από το link της Microsoft στο MSDNAA. Ξεκινώντας, βλέπουμε, εδώ είναι το Start Screen, και βλέπουμε τα διάφορα templates. Στα δημοφιλή, ξεκινώντας, βλέπουμε το Basic Diagram, ένα κενό διάγραμμα, Organization Chart που είναι πολύ συχνό, και μετά flowchart και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες τις οποίες μπορούμε να ψάξουμε για να βρούμε templates και εμείς θα ασχοληθούμε στην αρχή με το basic diagram είτε το κενό διάγραμμα, δείχνοντάς σας πώς μπορούμε να κάνουμε drag and drop, πώς μπορούμε να συνδέσουμε, πώς μπορούμε να βάλουμε κάποια διάφορα connectors, πώς μπορούμε να κάνουμε, έπειτα θα δούμε ένα flowchart που θα χρειαστούμε εμείς οι μηχανικοί ή ένα organization chart που χρειάζεται σε πολλές εταιρείες. Βλέπετε λοιπόν μπορούμε να κάνουμε και UML classes ή να φτιάξουμε το πλάνο ενός δωματίου ή να ασχοληθούμε με βασικά ηλεκτρονικά διαγράμματα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με το basic diagram. Εδώ μας λέει μια περιγραφή και μας δείχνει ουσιαστικά πώς θα δείχνει με το που ξεκινήσουμε το create, με το που πατήσουμε το create, πώς θα δείχνει. Προφανώς εδώ είναι κενό, αλλά άμα πατήσουμε άλλα templates, έρχονται με προεγκατεστημένα σχήματα. Είναι πολύ σημαντικό πως όλα αυτά τα templates δεν υπάρχουν στον υπολογιστή μας, απλά μας τα δείχνει από τους servers της Microsoft. Εγώ επειδή έχω ξαναπατήσει το basic diagram, είναι κατεβασμένο και προφανώς και το organization chart, και προφανώς και το blank diagram γιατί είναι το κενό. Είναι σαν να πατάμε νέο έγγραφο στο Word, ας πούμε. Εδώ με ρωτάει με τι θέλω το Visio να παίρνει μετρήσεις. Να είναι οι μετρήσεις στην κλίμακα της Αμερικής ή metric units. Εμείς χρησιμοποιούμε τα metric units και πατάμε create. Όπως βλέπετε, αρχικά το orientation είναι σε landscape, το οποίο μπορούμε να το αλλάξουμε, θα σας δείξω όπως σε λίγο. Όπως βλέπουμε, εδώ είναι ο canvas με τον οποίο μπορούμε να κάνουμε κάποια γρήγορα σχήματα, τα stencils, τα λεγόμενα, και να δημιουργήσουμε διάφορα διαγράμματα. Η μορφή είναι αρκετά γνωστή με όλη τη suite της Microsoft. Βλέπουμε το home, το insert, το design, το data, το process, το review και το view. Θα τα δείξουμε όλα αυτά στην πορεία του βίντεο. Τι είναι το κάθε ένα. Και εδώ είναι η βοήθεια, το οποίο ουσιαστικά εμένα όταν το μάθαινα το πρόγραμμα με βοήθησε πάρα πολύ. Πηγαίνουμε στο file και εδώ είναι πολύ γνωστό από τη suite της Microsoft, όπως είναι το Word και το Excel. Έχουμε το new, το open, το save, το save as, το print, το share, το export και το close. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία καθώς δημιουργούμε διαγράμματα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Εδώ, στην κατηγορία των shapes, τα σχήματα, και κάτω στο stencil και όχι στο search, βλέπουμε τα βασικά διαγράμματα και εγώ θα επιλέξω ένα τετράγωνο. Ουσιαστικά κάνω κλικ μία φορά, δεν το αφήνω και το σέρνω εκεί που θέλω. Κάνω δηλαδή drag and drop. Βλέπουμε ότι μου έχει βάλει ένα μπλε κουτί, όπως μου το δείχνει και εδώ άλλωστε, το οποίο μπορώ να το μεγαλώσω και να το μικρύνω το σχήμα από την κάτω γωνία ή από οποιαδήποτε γωνία βασικά. Είναι σημαντικό πως
του αλλάζω το σχήμα και όχι τη μορφή. Δηλαδή, το τετράγωνο θα παραμείνει τετράγωνο. Το ratio δηλαδή δεν αλλάζει. Άμα ήθελα να το κάνω δηλαδή κύβο, άμα ήθελα να το κάνω ορθογώνιο, δεν θα μπορούσα. Θα έπρεπε να βάλω ένα rectangle και να το σύρω και αυτό να το βάλω εδώ. Και ουσιαστικά τώρα μπορώ και του αλλάζω τη μορφή. Και το rectangle, άμα το τραβήξω από το πλάι του, μπορώ και του αλλάζω το ratio, δηλαδή το κάνω πιο μεγάλο, πιο μικρό και αλλάζει το είδος του σχήματος. Δηλαδή, πριν ήταν ένα μικρό τετράγωνο, τώρα είναι ένα μεγάλο τετράγωνο με μεγάλο μήκος. Μπορώ και αυτό να το κάνω βέβαια κύβο. Τώρα, ουσιαστικά να κάνουμε cut, σαν delete ουσιαστικά, απλά επειδή δεν μου δουλεύει το delete. Μπορούμε να βάλουμε μια έλλειψη και ουσιαστικά όπως κάνω drag and drop και πλησιάζοντας προς τη μέση, το Visio από μόνο του καταλαβαίνει ότι πηγαίνω στη μέση και μου δείχνει τους χάρακες για να καταλάβω πού είναι η μέση και πού όχι. Και όταν θέλω να βάλω ένα άλλο τετράγωνο, ας πούμε, ένα άλλο σχήμα και θέλω να το βάλω σε σχέση με το άλλο σχήμα που έχω ήδη βάλει, πηγαίνοντας, πλησιάζοντας εκεί που πιστεύω ότι εγώ είναι η αρχή και το τέλος του ή η μέση του, τώρα βλέπετε ότι έχουν το ίδιο σχήμα, μου βγάζει αυτές τις πράσινες διακεκομμένες γραμμές, έτσι ώστε να καταλάβω ότι εκεί είναι η αρχή, το τέλος του και η μέση του. Αυτό από τα αριστερά. Το ίδιο συμβαίνει και από κάτω, το ίδιο συμβαίνει και από τα δεξιά και από επάνω. Μπορώ λοιπόν να βάλω ένα τετράγωνο στην αρχή, ένα ορθογώνιο στη μέση, έτσι ώστε να τα βάλω να κάνουν connectors. Πηγαίνω στο home και ουσιαστικά θέλω να τα συνδέσω αυτά, τα δύο, και πηγαίνω και επιλέγω την κάτω γωνία, την κάτω μεριά του ορθογωνίου, του τετραγώνου και το συνδέω με την πάνω μεριά της έλλειψης. Το σημαντικό στο Visio και είναι ένα από τα πλεονέκτηματά του σε σχέση με το Photoshop, το Illustrator που σας είπα πριν, είναι ότι και το PowerPoint αντίστοιχα, απλά σε πιο ωραία τεχνική μορφή, μπορώ να σύρω το τετράγωνο και να έρθει μαζί του και ο connector. Ουσιαστικά μπορώ να κάνω rearrange όπως το λέει το Visio, να τα μετακινήσω και να τα βάλω σε όποια θέση θέλω εγώ και θα έρχεται μαζί μου και ο connector. Φανταστείτε λοιπόν να έχουμε ένα μεγάλο διάγραμμα ροής που εμείς θέλουμε να κάνουμε rearrange όλο το διάγραμμα. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να κουνήσουμε και τα τετράγωνα και τις ελλείψεις και τις αποφάσεις, ας πούμε, που θα είναι ρόμβους ή οτιδήποτε άλλο, τις εντολές, και να πρέπει να κουνήσω και τα connectors. Είναι πάρα πολύ σημαντική λειτουργία και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ και είναι το πλεονέκτημά του σε σχέση με το Photoshop, το Illustrator και το PowerPoint και οποιοδήποτε άλλο σχεδιαστικό πακέτο. Τώρα, βλέπετε λοιπόν εδώ, αυτή είναι η κατηγορία των shapes και έχουμε όλα τα σχήματα. Μπορούμε να κάνουμε, όταν είμαστε σε ένα template, μπορούμε να μεταπηδήσουμε σε άλλο template, ας πούμε το βασικό template, το basic diagram που έλεγε πριν. Είναι λογικό ότι δεν θα έχει μέσα είδη για network, σχήματα για network ή σχήματα για electrical engineering stuff, ας πούμε, maps και charts ή maintenance symbols ή οτιδήποτε άλλο. Μπορούμε να επιλέξουμε, ας πούμε, network και να βάλουμε servers, ας πούμε. Και ουσιαστικά τώρα μου εμφανίζει εδώ στα αγαπημένα, σαν αγαπημένα είναι, μου τα κάνει pin και μου λέει εδώ ότι μπορώ να βάλω ένα web server, ας πούμε. Τον σέρνω, το σύρω, ας πούμε, το κάνω drag and drop, το μεγαλώνω και μπορούμε να βάλουμε ένα drag and drop. Ουσιαστικά λοιπόν, άμα φτιάχνουμε ένα βασικό διάγραμμα το οποίο θα έχει μέσα τετράγωνα, τρίγωνα, ρόμβους κτλ., μπορούμε να βάλουμε και άλλα σχήματα από άλλες κατηγορίες. Μπορούμε, ας πούμε, να βάλουμε schedule, calendar shapes και ουσιαστικά τώρα μπορούμε να βάλουμε και ένα calendar, ένα ημερολόγιο. Είναι μεγάλο λίγο βέβαια. Και ουσιαστικά εδώ με ρωτάει να μου γεμίσει τα πεδία του calendar. Εμείς όμως δεν θα το κάνουμε τώρα, απλά ήθελα να σας το δείξω. Τώρα, ας πούμε ότι θέλουμε να σβήσουμε τον server και θέλουμε να αποθηκεύσουμε αυτό το διάγραμμα. Ή μάλλον ας βάλουμε και τίτλους. Μπορούμε να πάνω στον connector, ας κάνουμε zoom από εδώ,
πάνω στον connector θέλουμε να γράψουμε ότι αυτό είναι μια ροή. Ας γράψουμε test, μάλλον καλύτερα. Πάτησα δύο φορές πάνω στο connector και θα γράψω test. Και ουσιαστικά εξηγεί τι είναι αυτός ο συνδετήρας, ο connector. Μπορώ να κάνω drag, να το σύρω το σχήμα και θα έρθει μαζί και το κείμενο που έβαλα πριν, το label. Τώρα, ας κάνουμε ένα save σε αυτό που έχουμε κάνει. Πηγαίνουμε στο file και μπορούμε να κάνουμε save as και επιλέγουμε ουσιαστικά τη διαδρομή, το path, εκεί που θέλουμε να το αποθηκεύσουμε. Είμαι στο this PC και επέλεξα desktop και πηγαίνω, ας πούμε, στο desktop πάλι, ναι, και θα το ονομάσουμε, από default μου τα βγάζει drawing 1-2, drawing he. Τώρα, επειδή είναι το πρώτο μου drawing, μου βγάζει το 1. Αν υπήρχε το drawing 1, θα μου βγάζει το 2. Ας πούμε ότι θα βάλουμε εμείς το όνομα test, test κάτω παύλα visio, και ο τύπος που θα τοποθηκεύσουμε μπορεί να είναι visio drawing, έτσι ώστε να μπορέσουμε να το ξανανοίξουμε σαν visio, ή PDF, έτσι ώστε να το στείλουμε σε κάποιο καθηγητή για μια παρουσίαση ή οτιδήποτε άλλο. Μπορούμε να το αποθηκεύσουμε σε AutoCAD drawing και να μπορέσουμε να το ανοίξουμε με το AutoCAD. Οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Windows Bitmap, που είναι πολύ καλή ανάλυση. Ας κάνουμε εμείς PDF, που ουσιαστικά είναι portable data file και μπορούμε να το ανοίξουμε από παντού. Save. Το κάνει save και τώρα μου το δείχνει. Και ουσιαστικά βλέπουμε ότι μου δημιούργησε σε landscape μορφή αυτό που φτιάξαμε, αυτό που αποθηκεύσαμε. Τώρα, μπορούμε να αλλάξουμε το orientation της σελίδας πηγαίνοντας στο review, πηγαίνοντας στο design, και είμαστε εδώ και μπορούμε να κάνουμε portrait. Άμα δεν μας αρέσει λοιπόν το landscape της σελίδας, μπορούμε να το αλλάξουμε σε portrait. Zoom in και zoom out κάνουμε από εδώ και αυτή η συντόμευση κατευθείαν μας πηγαίνει σε presentation mode. Τώρα, ας πούμε, φόρτωσε η παρουσίαση. Πατάμε escape και βγαίνουμε. Τώρα, πατώντας πάνω σε ένα σχήμα, μπορούμε να το αλλάξουμε το χρώμα. Μπορούμε να το κάνουμε πορτοκαλί, πράσινο ή οτιδήποτε άλλο εμείς θέλουμε. Μπορούμε να βάλουμε τίτλους πάνω στο σχήμα. Ας πούμε ότι το τετράγωνο σημαίνει, θέλουμε να γράφει πάνω Visio Learning. Και ουσιαστικά από το Visio Learning θα οδηγηθούμε μετά σε ένα τεστ, γιατί θα κάνουμε τεστ μετά για το visual learning, για παράδειγμα. Και μπορούμε πάλι να κάνουμε file, save as, desktop και θα το ονομάσουμε visio κάτω παύλα learning και κάνουμε save. Το αποθήκευσα τώρα ως visio drawing και είναι σημαντικό, τώρα το έκλεισα και ξαναπατάω πάνω του δύο φορές και μου το ανοίγει όπως το αποθήκευσα. Όχι με το LibreOffice, λάθος μου. Δεξί κλικ, Open with Visio. Και μου ανοίγει από εκεί που ήμουν. Ουσιαστικά, άμα θέλω να συνεχίσω τη δουλειά μου την επόμενη μέρα, μπορώ να κάνω Save As και ως Visio Drawing. Έστω λοιπόν τώρα ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα organization chart. Ανήκουμε σε μια εταιρεία, για παράδειγμα, και ο υπεύθυνός μας έχει αναθέσει μια εργασία να δημιουργήσουμε το οργανόγραμμα της εταιρείας. Ποιος ανήκει πού, σε ποιο τμήμα, πόσα χρήματα παίρνει, τι ώρες μπορεί να δουλέψει κτλ. Σε ποιο τμήμα ανήκει. Επιλέγουμε το organization chart, το οποίο είναι στα future, στα επιλεγμένα templates. Και πατάμε create με metric units. Βλέπουμε μια περιγραφή, δεν επιλέγουμε κάτι από αυτά. Και πατάμε Create. Εδώ με ρωτάει ουσιαστικά αν θέλω να χρησιμοποιήσω τον βοηθό ή όχι. Θα σας δείξω τι σημαίνει να χρησιμοποιήσω τον οδηγό και πόσο εύκολο είναι και πόσο σωστό εργαλείο είναι για το Visio, αλλά ας το ξεκινήσουμε πρώτα από το 0 και μετά θα το κάνουμε.
χρησιμοποιώντας κάποια δεδομένα. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να φτιάξουμε το οργανόγραμμα της εταιρείας και δεν έχουμε κάποιο Excel με το ποιος ανήκει σε πού, ποιος ανήκει πού, τι χρήματα παίρνει κτλ. Θέλουμε να τα κάνουμε όλα όπως τα έχουμε στις σημειώσεις στο χαρτί μας, για παράδειγμα. Ή η εταιρεία είναι πολύ μικρή. Στα Shapes, έχοντας επιλέξει το Organization Chart, μου βγάζει ως καρφιτσωμένα τα σχήματα που αφορούν το Organization Chart, προφανώς. Βλέπουμε λοιπόν τον Executive, τον Manager, τον Assistant, μία θέση, έναν βοηθό και μία κενή θέση. Ας βάλουμε έναν Executive, ο οποίος θα δηλώνει, προφανώς, δηλώνει τον CEO της εταιρείας. Το κάνω drag and drop, όπως είπαμε και πριν, και εδώ μου καταλαβαίνει το Visio ότι έχω πάει στη μέση και για βοήθεια μου εμφανίζει την γραμμή αυτή για να καταλάβω ότι εκεί είναι η μέση, μου βγάζει το χάρακα δηλαδή. Πατώντας δύο φορές πάνω, κάνει zoom in αυτόματα και μπορώ να επιλέξω και να γράψω εύκολα τίτλο χωρίς να κάνω το zoom από μόνος μου, χειροκίνητα. Έστω λοιπόν ότι αυτός είναι ο CEO, μπορώ να το μικρύνω και να το μεγαλώσω. Μπορώ να το αλλάξω είδος καρτέλας, δηλαδή στο Organization Chart την καρτέλα. Μπορώ να είναι κάπως έτσι, μπορεί να είναι έτσι και όπως βλέπετε αλλάζει όλη η κατηγορία των shapes. Όλα τα Organization Chart shapes εδώ αλλάζει όλο το είδος, το στυλ που θέλω να έχω στις καρτέλες. Ας επιλέξουμε όμως το πρώτο, το οποίο ήταν default και πιστεύω ότι είναι και το πιο ωραίο. Θέλουμε να βάλουμε έναν CEO και το όνομά του ας πούμε ότι είναι John. Ο CEO λοιπόν είναι μια εταιρεία, είναι στη μέση πάνω-πάνω και έστω ότι θα χωρέσει να μπει σε orientation landscape, μορφή. Άμα θέλουμε να το αλλάξουμε, είπαμε, μπορούμε να το κάνουμε από το design επιλέγοντας orientation portrait. Είμαστε λοιπόν εδώ στο Organization Chart tab και θέλουμε να βάλουμε και άλλους manager οι οποίοι θα αναφέρονται στον CEO. Το αναφέρονται που μόλις είπα δηλώνει πώς θα πηγαίνει ο connector που βάζει αυτόματα το Visio ή τους βάζουμε και εμείς μετά. Για να βάλουμε λοιπόν αυτόματα τους connectors, δηλαδή το ποιος αναφέρεται σε ποιον και από πού πηγαίνει η ροή του διαγράμματος προς τα πού, θα σύρουμε τον manager πάνω από τον CEO. Θα το αφήσουμε εκεί, θα αφήσω το ποντίκι μου τώρα και αυτόματα το Visio κατάλαβε ότι ο manager που έβαλα μόλις τώρα αναφέρεται στον John, στον CEO. Έστω ότι θέλουμε να βάλουμε και άλλους δύο. Πάλι λοιπόν ο manager, ο δεύτερος, αναφέρεται και αυτός στον CEO και θα βάλουμε άλλον έναν και όπως βλέπετε κάνει rearrange πάρα πολύ ωραία, τα βάζει και τα τρία το ένα κάτω από τον CEO. Δύο φορές κλικ πατάω πάνω στο title και αυτόματα κάνει zoom in και αυτός θα είναι ο manager του ψέματα, εδώ θα γράφει IT manager καλύτερα του IT, εδώ θα είναι manager, ας πούμε ότι είναι στο PR department για κάποιο λόγο ότι έχει μια εταιρεία και εδώ είναι ο manager sales, manager pollution. Θέλουμε να βάλουμε τώρα υπαλλήλους οι οποίοι θα αναφέρονται στον manager IT. Με την ίδια λογική όπως κάναμε και πριν με τους managers και στον CEO, παίρνω ένα position αφήνοντας μου το ποντίκι πάνω από το σχήμα, μου λέει πώς μπορώ να το βάλω μέσα στο Canva. Παίρνω λοιπόν ένα position, drag and drop, το επιλέγω. Βλέπετε εδώ μου βγάζει τους χάρακες, όπως είπαμε και πριν, στην αρχή. Και το αφήνω πάνω από τον IT manager. Καταλαβαίνει αυτόματα ότι πρέπει να αναφέρεται στον manager IT. Έτσι ώστε και θα μπει ο connector από τον manager IT προς τον position IT 1. Ας μην βάλουμε ονόματα, καταλάβατε πως μπορούμε να το κάνουμε. Με την ίδια λογική μπορούμε να αλλάξουμε και φωτογραφίες. Τώρα, manager position belt, θα βάλουμε άλλον έναν. Θέλουμε να βάλουμε έναν manager IT και θα μπει ακριβώς από κάτω και αυτός θα είναι ο,
Opposition IT2. Και επιλέγω αλλού. Και θα βάλουμε άλλο έναν manager IT position IT3. Έτσι λοιπόν, αυτό θα είναι το IT department. Θα δείξουμε πώς μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα departments σε λίγο, βάζοντας αυτό το team frame, το οποίο δεν σημαίνει κάτι στην πράξη, δεν θα μου αλλάξει τη μορφή του διαγράμματος, απλά θα βάλει μια διακεκομένη γραμμή γύρω από το department που θα το ορίσω εγώ, δηλώνοντας έτσι ότι ο manager department και τα τρία position που υπάρχουν από κάτω δουλεύουν στο department IT. Θα βάλουμε τώρα και άλλους τρεις υπαλλήλους στον PR, στο manager PR. Καταλαβαίνει λοιπόν αυτόματα το βίζιο ότι δεν χωράει και το βάζει λίγο στο πλάι. Όπως βλέπετε, βάζουμε άλλον έναν και μετά θα βάλουμε άλλους δύο στις πωλήσεις. Άλλους δύο στις πωλήσεις. Τώρα, μπορούμε να μεγαλώσουμε και να μικρύνουμε το κάθε ένα tab, έστω δηλαδή ότι, εντάξει, όχι ένα position, αλλά ο CEO, για παράδειγμα, μπορεί να θέλουμε, επειδή θα έχει και μεγάλο βιογραφικό ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να θέλουμε να φαίνεται απλά πιο μεγάλος, μπορούμε να το μεγαλώσουμε με ακριβώς αυτόν τον τρόπο. Και απλά επειδή κουνιέται μεγαλώνοντάς το, έρχονται ακριβώς από κάτω και τα υπόλοιπα. Αυτή λοιπόν είναι η μαγεία του Visio εδώ. Κουνιώντας λοιπόν τον CEO, μπορεί να έρθει όλο το διάγραμμα μαζί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και φανταστείτε και θυμηθείτε μάλλον πόσο δύσκολη δουλειά αυτό είναι στο Word ή ακόμα και στο Photoshop ή στο Illustrator. Ειδικά στο Photoshop, εδώ θα έπρεπε να έχουμε διαφορετικά layers και αυτό να είναι ένα label, εδώ να βάλουμε φωτογραφίες κτλ. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Πολύ σημαντικό με το Visio είναι ότι τα αρχεία που βγάζει είναι διανυσματικά. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να τυπωθεί σε ό,τι διάσταση θέλουμε, χωρίς να έχουμε pixel effect, να χαλάσει η ποιότητα της εικόνας. Μπορούμε λοιπόν, απλά ορίζοντας το μέγεθος του κειμένου, του καμβά που φτιάχνουμε, να ορίσουμε το μέγεθος έτσι ώστε για να έχουμε καλύτερη εκτύπωση. α4, α3, α1, α0, ό,τι χρειαζόμαστε. Έστω λοιπόν τώρα ότι θέλουμε να βάλουμε ένα team frame, όπως λέει εδώ, γύρω-γύρω από το manager IT. Εγώ θα κουνήσω λίγο το manager IT, έτσι ώστε να μπορέσει να χωρέσει για να μπει το team frame και θα κουνήσω και τον PR. Βλέπετε πόσο εύκολο είναι να κουνάω τα δεδομένα μου, τα αντικείμενα που έχω στο Canva. Ας θέλω να κουνήσω ας πούμε και τον position 2 του PR και έτσι μπορώ να τα κάνω rearrangement μόνος μου. Μπορώ βέβαια να πειράξω και το layout από εδώ, επιλέγοντας όμως όλα τα δεδομένα, τα αρχεία, και πηγαίνω στο layout και έστω ότι θέλουμε να μοιάζει κάπως έτσι. Ναι, πράγματι, δεν χωράνε όμως όλα σε μία γραμμή και γι' αυτό έχουν πέσει το ένα πάνω από το άλλο. Ας πούμε ότι θέλουμε να μοιάζουν κάπως έτσι. Εδώ θα είναι το manager IT, εδώ είναι το manager department, το PR department και το sales department. Βέβαια, μου άρεσε όπως ήταν πριν, οπότε θα το αφήσουμε πάλι έτσι. Ψέματα, δεν ήταν έτσι, ήταν κάπως έτσι. Όχι, ας κάνουμε αναίρεση. Η αναίρεση βρίσκεται σε αυτό το σημείο, καλό είναι που συμβαίνουν και λάθη, έτσι ώστε να δείχνουμε πώς θέλουμε να κάνουμε αναίρεση. Εδώ έχουμε το quick save, εδώ είναι η αναίρεση και εδώ είναι το να πάμε μπροστά. Τώρα, ας βάλουμε ένα team frame γύρω-γύρω από το IT department. Με την ίδια λογική όπως έχουμε και στα άλλα shapes, κάνω drag and drop. Ναι, πράγματι δεν χωράει, αλλά θα το μεγαλώσουμε. Και ουσιαστικά γύρω-γύρω από το IT department θα βάλω από τον manager IT και τα position, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε ορίσει department. Αυτό θα κάνουμε με το team frame. Βλέπετε, αφήνοντας το ποντίκι μου πολλή ώρα σε ένα συγκεκριμένο σημείο, μου λέει τι μπορώ να κάνω
με αυτή τη βούλα. Μου λέει resize shape. Οπότε εμείς το μεγαλώνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και orientation και οτιδήποτε άλλο. Θα κάνουμε αναίρεση βέβαια, γιατί αυτό δεν μου αρέσει. Και μπορούμε να βάλουμε, αν δεν κάνω λάθος, και label εδώ. Επιλέγοντας πάλι δύο φορές, κάνω κλικ δύο φορές πάνω στον τίτλο, μπορούμε να βάλουμε εδώ πάλι IT Department. Οπότε τώρα έχουμε ορίσει ποιο είναι το IT Department. Ας το δούμε σε full screen. Το IT Department λοιπόν υπάρχει εδώ μαζί με το Manager και τα τρία position που δουλεύουν στο IT. Την ίδια λογική μπορεί να ακολουθήσει και στο PR Department και στο Sales Department. Θα πατήσουμε Escape για να βγούμε από την full screen έκδοση. Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να φτιάξουμε ένα βασικό διάγραμμα δικτύου. Έστω λοιπόν ότι στην εταιρεία που δουλεύουμε μας ζήτησαν, επειδή ανήκουμε κιόλας στο IT Department, να εξηγήσουμε σε κάποιον ή μάλλον να κολλήσουμε στον τοίχο το διάγραμμα δικτύου, έτσι ώστε όλοι να ξέρουν πώς είναι όλοι οι servers στην εταιρεία ή πού βρίσκεται το κάθε printer κτλ. Τι IP συγκεκριμένη έχει ο τάδε server, ο τάδε υπολογιστής κτλ. Αυτό που θα κάνουμε ουσιαστικά, είμαι ήδη στα templates όπως είδατε στην αρχική σελίδα και θα επιλέξω ένα βασικό διάγραμμα δικτύου. Θα επιλέξω πάλι metric units και θα πατήσω create. Ουσιαστικά όταν λέμε ότι χρησιμοποιούμε ένα template, αυτό μας βοηθάει ότι στα shapes, όπως είπαμε και πριν, έχει καρφιτσωμένο ήδη τα πράγματα που τα shapes που ασχολούνται με το δίκτυο τώρα. Λέει, ας πούμε, Network and Peripherals. Και συγκεκριμένα από πάνω έχουμε και computers και monitors. Έστω λοιπόν ότι θέλουμε να δείξουμε το διάγραμμα μιας εταιρείας. Θα κάνουμε, ας πούμε ότι η εταιρεία έχει 3 server. Θα βάλουμε ένα server, drag and drop. Τον παίρνω και ας πούμε θα τον αφήσουμε κάπου εδώ. Drag and drop, άλλο έναν, 2, 3 server. Εδώ θα βάλουμε, μετά από εδώ λογικά θα υπάρχει ένα switch. Όπως βλέπετε χρησιμοποιώ τους χάρακες. Μπορώ να το μεγαλώσω κιόλας άμα θέλω. Το switch από που κάπως θα έχουμε και ίντερνετ. Θα βάλουμε ένα router. Ένα access point. Και σίγουρα θα χρειαστούμε υπολογιστές, τους οποίους θα τους βρούμε εδώ, βασικούς υπολογιστές. Έστω έναν, δύο, τρεις υπολογιστές για παράδειγμα. Τώρα, άρα λοιπόν έχουμε ένα switch, ένα router, έναν server ο οποίος θα είναι για NAS, έναν server ο οποίος θα είναι για email server και έναν οποιοδήποτε άλλο server τέλος πάντων. Θα μπορούσε να είναι hosting, ας πούμε, αν η εταιρεία είναι hosting, θα μπορούσε να είναι ένας hosting server, ένας server για site. Τώρα, ένα access point και κάποιες τρεις υπολογιστές. Ας πούμε λοιπόν ότι μας ζήτησαν να δείξουμε πάνω σε ένα διάγραμμα το οποίο θα ακολουθεί στον τοίχο σε μια φύσα πώς είναι συνδεδεμένο το δίκτυο και συγκεκριμένα ποια είναι η IP του κάθε τερματικού κτλ. Τώρα, όπως είδατε πήρα το connector, πατάμε αναίρεση, πήρα το connector από το home connector και θα βάλω ουσιαστικά μια ένωση από το switch στον έναν server. Παίρνω πάλι connector και όταν μου βγάζει αυτά τα δύο πράσινα πάει να πει ότι είναι πράγματι συνδεδεμένα μεταξύ τους και όταν εγώ πάνω τα κουνήσω το ένα θα κουνηθεί μαζί με το άλλο. Αλλιώς, άμα δεν μου βγάζει αυτό το πράσινο, πάει να πει ότι η σύνδεση δεν είναι σωστή, οπότε
θα κονηθεί ας πούμε το switch και δεν θα κονηθεί ο connector. Τώρα πάμε πάλι από το switch και πάμε στον server και πάμε πάλι από το server στο switch πάλι και ουσιαστικά έχουμε ενώσει τους server. Μπορούμε να βάλουμε κιόλας από το router, από το switch στο router, μάλλον από το router στο switch, από το switch στο access point και μετά μπορούμε να συνδέσουμε, ας πούμε, με ένα πολύ ωραίο ring network, δίκτυο αστέρα. Εντάξει, αυτό είναι ουσιαστικά κάτι το οποίο είναι πολύ εικονικό, δεν σημαίνει κάτι. Ας πούμε ότι θα βάλουμε αυτό κάπου εδώ και γύρω-γύρω μπορούμε να βάλουμε τους υπολογιστές. Μπορούμε να το συνδέσουμε με connectors, ένα, δύο και τρία. Και ουσιαστικά τώρα πάμε να κονίσω το δίκτυο. Ναι, όχι αυτό όμως. Πάμε να κονίσω θα έρθουν μαζί. Τώρα, ας πούμε ότι θέλουμε να κονίσουμε και τους υπολογιστές, να τα φέρουμε πιο κάτω. Να είναι όλα μαζεμένα. Και όπως βλέπετε εδώ μου ξέφυγε, οπότε κοιτάξτε πόσο χρήσιμο είναι ο χάρακας που σας έλεγα πριν. Μου λέει σε ποιο σημείο είναι ο δίπλα υπολογιστής, έτσι ώστε να τα βάλω. Τώρα, αν εδώ θέλουμε να βάλουμε ένα label, έτσι ώστε να καταλάβουμε τι είναι αυτό εδώ το δίκτυο, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να γράψουμε container, add to new container. Και ουσιαστικά, εδώ είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί αυτό είναι από τα αγαπημένα μου, μπορούμε να βάλουμε διάφορα είδη, πώς να μοιάζει δηλαδή το label που βάζουμε. Και εδώ ουσιαστικά θα πατήσω δύο φορές και θα βάλω heading και έστω ότι εδώ είναι το sales department. Μπορώ να το μεγαλώσω, αλλά ας πούμε ότι αυτοί οι δύο υπολογιστές ανήκουν στο sales department. Επίσης, εδώ, όπως είναι γνωστό από όλες τις suites της Microsoft, μπορώ να επεξεργαστώ το κείμενο, να το κάνω bold, να το μεγαλώσω είτε από εδώ γρήγορα, είτε από εδώ, να το βάλω στη μέση, να το βάλω στη μέση, στο πλάι, στα δεξιά, στα αριστερά κτλ. Στο πάνω μέρος της γραμμής, στο κάτω μέρος της γραμμής κτλ. Κτλ. Όπως είναι όλοι οι κειμενογράφοι, όπως είναι το Word για παράδειγμα, έτσι ακριβώς δουλεύει. Μπορώ να βάλω fill και να το κάνω ας πούμε μαύρο ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα, αυτό που μας λείπει βέβαια είναι μία ένωση με το switch όλο το δίκτυο εκεί πέρα. Οπότε πάμε connector και θέλουμε να βάλουμε από το δίκτυο στο switch κάπως έτσι. Μπορούμε να γράψουμε πάλι και εδώ να βάλουμε ένα label για ένα, όπως είναι αυτό το label το μεγάλο, μπορούμε να βάλουμε labels στους servers, αλλά εμείς θα προτιμήσουμε αυτή τη φορά να δείξουμε το text ή ακόμα καλύτερα άμα είμαι, τώρα έχω επιλεγμένο το connector, επιλέγω το pointing tool, πατάω δύο φορές στο σχήμα που θέλω να ονομάσω και ουσιαστικά εδώ έχω ενεργοποιήσει το shape data. Πηγαίνοντας στο data και εδώ φαίνεται το shape data window, αυτό φεύγει και μπαίνει κάπως έτσι. Μπορούμε να βάλουμε number και να είναι το 1, serial number να είναι το 023 κτλ. Κτλ. Και ουσιαστικά αυτά θα είναι τα data που κρύβει ο server από πίσω. Μπορούμε να βάλουμε σε ποιο κτίριο ανήκει, σε ποιο δωμάτιο κτλ. Μια τοποθεσία, μια διεύθυνση,
κατασκευαστής, τι προϊόν είναι, την IP του, εφόσον είναι προϊόν δικτύου, καταλάβατε. Ανάλογα με το τι είναι το δίκτυο, με το τι είναι το shape, έτσι προσθέτει την data στο αντικείμενο ή όχι. Εμείς τώρα θα το ξεπιλέξουμε αυτό και πηγαίνουμε, λάθος μου, και πηγαίνουμε στο home και θα βάλουμε ουσιαστικά text πάνω στον server 1, ας πούμε, για παράδειγμα. Έστω ότι εδώ θέλουμε να βάλουμε το text. Έστω ότι εδώ θέλουμε να βάλουμε το text. Και για παράδειγμα, αυτός θα είναι ένας server NAS. Server NAS. Από κάτω μπορούμε να γράψουμε κάποια στοιχεία για το server, όπως για παράδειγμα την IP του. Θα είναι, ξέρω εγώ, 192.168.1.15 και οτιδήποτε άλλο. Μπορούμε τώρα να μεγαλώσουμε αυτό το πλαίσιο, έτσι ώστε να φαίνεται η IP έτσι. Γενικά αυτός ο τρόπος είναι ο πιο απλός τρόπος για να βάλουμε κείμενο και δεν συνίσταται, γιατί ουσιαστικά άμα κουνήσω τον server και θέλω, ας πούμε, για παράδειγμα να το βάλω κάπου αλλού, το βάλω κάπου εκεί, βλέπετε ο connector με ακολουθεί, αλλά δεν με ακολουθεί το κείμενο. Οπότε δεν συνίσταται. Παρ' όλα αυτά όμως, άμα θέλετε να βάλετε κάποιο label με αυτόν τον τρόπο, αυτός είναι ο τρόπος που μπορείτε να το κάνετε. Μπορούμε να το κάνουμε και bold, κλασικά όπως κάθε κινηματογράφος της Microsoft. Έτσι μπορούμε και να επεξεργαστούμε κείμενο. Ας πάμε λοιπόν στο δεύτερο, για να δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε κανονικά. Σας είπα πριν, μπορούμε να επιλέξουμε να το κάνουμε κλικ δύο φορές πάνω στο αντικείμενο και μου βγάζει, αν ήμουνα zoomed out, θα μου έβγαζε να zoom in εκεί. Οπότε κάνω δύο φορές και αυτόματα με πάει zoom in. Θα γράψω τώρα ότι αυτό είναι HTTP server και από κάτω θα γράψουμε, ας πούμε, την IP του. Θα είναι για παράδειγμα 83.212.15.67, παράδειγμα φέρνουμε. Μπορούμε τώρα να επιλέξουμε όλο το σημείο, όλο το κείμενο και πάλι να κάνουμε μορφοποίηση στο κείμενο. Και τώρα η διαφορά με το προηγούμενο είναι ότι όταν θέλω να κουνήσω τον HTTP server, θα έρθει μαζί μου και το κείμενο. Οπότε, για παράδειγμα, άμα τον βάλω κάπου εδώ, θα έρθει μαζί μου και το κείμενο. Βλέπετε κατευθείαν το Visio κατάλαβε ότι σκοπός μου είναι να συνδεθώ στο switch. Οπότε, όπου και να το βάλω, θα κάνει τη μορφοποίηση του κειμένου έτσι ώστε το switch να συνδέομαι στο switch. Ας το βάλουμε πάλι εδώ και βλέπετε το κείμενο με ακολουθεί. Ας πούμε τώρα ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε πάλι ένα διάγραμμα δικτύου, αλλά αυτή τη φορά θέλουμε στα stencils που μπορούμε να βάλουμε, θέλουμε να βάλουμε ένα συγκεκριμένο μοντέλο ενός router ή ενός server ή ακόμα και ενός υπολογιστή ή ένα συγκεκριμένο printer. Το καλό με το Visio είναι ότι οι εταιρείες μας δίνουν τη δυνατότητα, δημιουργούν μάλλον stencils για το Visio, έτσι ώστε να μπορούμε να φτιάχνουμε διαγράμματα. Οι μεγαλύτερες εταιρείες που μπορείτε να φανταστείτε, τυχαία πέφτει το μυαλό μου στη Cisco. Μπορούμε να ανοίξουμε λοιπόν το browser, να πάμε στο Google και ουσιαστικά να πληκτρολογήσουμε Cisco Stencils for Visio. Μπαίνουμε στην επίσημη σελίδα της Cisco και βλέπουμε εδώ ότι έχει ακριβώς Visio Stencils. Κατεβαίνουμε και ψάχνουμε το συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο θέλουμε. Αν το μοντέλο αυτό είναι router, θα ψάξουμε τη σειρά ASR 920 για παράδειγμα. Ας κατεβάσουμε αυτό που έπεσε τώρα το μάτι μου. Περιμένουμε να κατέβει. Συγκεκριμένα το έχω ξανακατεβάσει αυτό πριν που το δοκίμαζα, αλλά ας κάνουμε πάλι τη διαδικασία. Ουσιαστικά πρώτα πρέπει όμως να το κάνουμε unzip. Θα σβήσω βέβαια τα προηγούμενα. Αυτό είναι. Πρέπει να το σβήσω. Delete.
Και delete. Πρέπει να κάνουμε unzip λοιπόν το αρχείο που κατεβάσαμε. Extract here. Yes. Και να το αρχείο το οποίο είναι τύπος Microsoft Visio 2003-2010. Τώρα θα πρέπει να πάμε στο Visio πάλι και έχω ανοίξει ένα βασικό διάγραμμα δικτύου και είπαμε δεν μας καλύπτουν τα router ή οι server που έχει εδώ και θέλουμε να βάλουμε εμείς δικά μας stencil, τα οποία είτε τα σχεδιάσαμε στο Photoshop ή στο Illustrator και τα μετατρέψαμε για το Visio, είτε τα βρήκαμε, είτε τα αγοράσαμε, είτε μας τα έδωσε δωρεάν η εταιρεία ή οτιδήποτε. Πηγαίνουμε λοιπόν More Shapes και βλέπουμε εδώ ότι μπορούμε να κάνουμε εναλλαγή σε διάφορα shapes, να βάλουμε δίκτυο, χάρτες, γενικά, flowcharts κτλ. Πάμε Open Stencil και ψάχνουμε το αρχείο το οποίο θέλουμε. Εμείς θα ανοίξουμε αυτό. Router Cisco ASR 920. Και ουσιαστικά βλέπουμε όλα τα μοντέλα της Cisco που έχουν την κωδική ονομασία ASR 920 και πέρα και τα λοιπά. Δηλαδή αυτό είναι το ASR 920 24SZIM Front. Τώρα ας δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε drag and drop. Παίρνουμε ας πούμε το πρώτο που βρήκαμε εδώ. Μπορούμε να το βάλουμε εδώ. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα router και μετά μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Μπορούμε να το μεγαλώσουμε. Για παράδειγμα, αυτό είναι ένα. Φαντάζομαι αυτό είναι ένα περιφερειακό ενός router που μπαίνει σε rack. Δηλαδή αυτό. Ναι, αυτά τα συγκεκριμένα είναι καπάκια. Όπως ακριβώς δουλεύουν και κάποια σχεδιαστικά πακέτα της Cisco. Που σου δίνουν τη δυνατότητα να είτε να μάθεις τα μοντέλα της Cisco είτε ακόμα και να σχεδιάσεις όπως κάνουμε και εδώ. Ας δείξουμε τώρα πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποια δεδομένα τα οποία τα έχουμε αποθηκευμένα σε ένα αρχείο Excel ή σε ένα αρχείο TXT για να τα κάνουμε import στο οργανόγραμμά μας. Ας κάνουμε το εξής σενάριο. Για παράδειγμα, δουλεύουμε σε μια εταιρεία και μας έχουν αναθέσει το task να κάνουμε το οργανόγραμμα χρησιμοποιώντας κάποιο έτοιμο αρχείο και όχι απλά ρωτώντας ποιος ανήκει πού και τα λοιπά. Δηλαδή, μας έχουν δώσει ένα αρχείο το οποίο είναι της εξής μορφής. Name, title και reports to. Δηλαδή, όνομα, τίτλος και σε ποιον αναφέρεται ο κάθε ένας. Ο John Smith, για παράδειγμα, είναι ο CEO, αυτός είναι ο τίτλος του, και δεν αναφέρεται σε κανέναν, προφανώς, γιατί είναι η αρχή του οργανογράμματος, είναι ο CEO. Ο John Παπαδόπουλος είναι Sales Manager και αναφέρεται στο John Smith. Σε ποιον δηλαδή, στον CEO. Έχουμε άλλους δύο managers, είναι ο IT Manager και ο PR Manager, που είναι ο George και η Stella, και αναφέρονται και αυτοί στον John Smith. Επίσης, υπάρχουν άλλοι δύο οι οποίοι ανήκουν στο IT Manager, στο IT Department μάλλον, και αναφέρονται στον George Samali, δηλαδή στο IT Manager. Δηλαδή, ανήκουν στο IT Department. Βλέπετε λοιπόν πως δεν είναι τόσο εύκολο να καταλάβουμε από ένα αρχείο Excel και με τρεις πίνακες πως είναι το οργανόγραμμα της εταιρείας και ποιος αναφέρεται σε ποιον. Άρα λοιπόν θα προτιμήσουμε να το κάνουμε import στο Visio και θα σας δείξω ακριβώς πόσο εύκολα είναι, δημιουργώντας λοιπόν πολύ όμορφα οργανογράμματα. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε και TXT άμα δεν έχουμε Excel. Δηλαδή μπορούμε να δημιουργήσουμε το name, title και reports to. Προσοχή, έχω βάλει κόμματα μεταξύ τους, άμα δείτε. Και ακριβώς από κάτω βάζουμε το όνομα, τον τίτλο και σε ποιον αναφέρεται.
Ο CEO δεν αναφέρεται σε κανέναν. Αλλά εδώ, προσοχή, μην ξεχάσετε το κόμμα. Αλλιώς δεν θα καταλάβει ότι δεν αναφέρεται σε κάποιον. Ο John Παπαδόπουλος είναι Sales Manager και αναφέρεται στον John Smith. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, λοιπόν, όπως και το Excel. Βλέπετε. Και έχουμε 3 και 3, 6 και 2, 8 υπαλλήλους και 3 manager και έναν CEO. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να τα κάνουμε import στο Visio. Αυτά τα δεδομένα αναφέρονται δηλαδή σε ένα organization chart. Οπότε θα επιλέξω organization chart, όπως κάναμε και πριν, με την εξή διαφορά. Τώρα θα χρησιμοποιήσουμε το wizard. Δεν θα επιλέξω κάποια από αυτά, καθώς αυτά μπορούμε να τα βρούμε και έτοιμα μέσα στα quick shapes, ή μάλλον στο design, όπως σας έδειξα πριν, για το πώς θα αλλάξουμε τη μορφοποίηση δηλαδή. Εμείς θα επιλέξουμε τον βοηθό και θα πατήσουμε Create. Πάλι Metric Units, βλέπετε και την περιγραφή κτλ. Και πατάμε Create. Τώρα, ξεκινώντας, πετάγεται ένα pop-up παράθυρο που ουσιαστικά αυτός είναι ο βοηθός. Εδώ μας ρωτάει αν θα δημιουργήσουμε Organization Chart, οργανόγραμμα, από κάποιο ήδη υπάρχον αρχείο ή από μια βάση δεδομένων. Και όταν λέω βάση δεδομένων δεν εννοώ online, ενώ βάση δεδομένων το Windows. Νομίζω είναι αρχείο ODB, κάπως έτσι. Θα επιλέξουμε το πρώτο. Παρ' όλα αυτά, όμως, άμα επιλέγαμε το δεύτερο για να δούμε τι μας βγάζει, μας λέει Information that I enter using the wizard. Κάποιες πληροφορίες, οι οποίες θα κληθούμε να τις δημιουργήσουμε στο επόμενο πεδίο. Πατάμε Next. Και ουσιαστικά, αν εδώ πατήσω Browse, θα ορίσω ένα path, θα πατήσω Next, και θα μου βγάλει ένα έτοιμο αρχείο, το οποίο θα είναι της μορφής αυτής. Θα είναι name, title, reports to και όλα τα άλλα θα είναι κενά. Και εγώ θα κληθώ να τα δημιουργήσω αυτά. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι πέρα από αυτές τις στήλες μπορούσαμε να βάλουμε και κάτι άλλο. Για παράδειγμα, salary, ώρες εργασίας, μέρος εργασίας, αν η εταιρεία είναι πολυεθνική και ο καθένας βρίσκεται σε διαφορετική χώρα κτλ. Κτλ. Πάμε, επιστρέφουμε πάλι στο Visio. Θα κάνω back εδώ και θα πατήσουμε information that's already stored in a file or database. Και βλέπουμε ότι θα ζητήσει ή TXT αρχείο ή XLX αρχείο, τέλος πάντων Excel αρχείο ή TXT. Πατάμε Next και επιλέγουμε το TXT και το Excel αρχείο. Next. Και εδώ ουσιαστικά πατάμε Browse και πηγαίνουμε εκεί που έχουμε αποθηκεύσει το αρχείο μας. Εγώ τώρα θα επιλέξω το XLXS. My data for Visio, που είναι αυτό εδώ το αρχείο που έδειξα πριν από λίγο. Πατάμε Open, επιλέγω τη γλώσσα στην οποία θέλω να αναγνωρίσει τι έχω μέσα. Αν έχω ελληνικά, θα πρέπει να έχω κατεβάσει τα ελληνικά για να το βάλουμε. Αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα με την κωδικοποίηση. Πατάμε Next. Και εδώ αυτοί οι τίτλοι που βάλαμε εδώ, δηλαδή Name, Title, Reports To, ή ακόμα στο Excel καλύτερα να σας δείξω, Name, Title και Reports To, είναι έτσι ώστε να καταλάβουμε, είναι για να μας βοηθήσουν εμάς, για να καταλάβουμε εδώ τι πρέπει να βάλουμε. Άρα το Name, τι θα μπει το όνομα. Στο Reports To, δηλαδή μας ρωτάει πώς να καταλάβει ποιος αναφέρεται σε ποιον. Θα του δείξουμε ότι είναι η στήλη Reports To. Το first name θα το αφήσουμε κενό, άλλωστε είναι και optional. Πάμε να δούμε λοιπόν εδώ, πατάμε next δύο φορές. Μας ρωτάει πού έχουμε τις φωτογραφίες, τις οποίες θα πρέπει να βάλει στα σχηματάκια που έχει. Ας τα αφήσουμε κενό μέχρι στιγμής και θα βάλει τις default φωτογραφίες που είναι εκείνο και το γκρι ανθρωπάκι. Πατάμε next. Παρ' όλα αυτά, αν είχαμε τις φωτογραφίες, θα πρέπει να είναι ακριβώς το κάθε αρχείο, θα πρέπει να είναι ο τίτλος του, με το όνομα του πεδίου. Δηλαδή, το όνομα που ορίσαμε, το name, του υπαλλήλου δηλαδή. Πατάμε next, next, και εδώ μας ρωτάει ποιος θα πρέπει να είναι, ποιος είναι μάλλον, ο πρώτος στη ρίζα του διαγράμματος. Δηλαδή, ο CEO, ο διευθυντής ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Ο John Smith δηλαδή, να το θυμηθούμε κιόλας, ο John Smith είναι ο CEO. Οπότε, επιλέγουμε τον John Smith, πατάμε finish. Περιμένουμε ένα λεπτάκι και ο βοηθός το δημιούργησε για εμάς. Εμείς δεν κάναμε τίποτα, δεν κάναμε το drag and drop, δεν κάναμε τίποτα. Απλά δημιουργήσαμε ένα αρχείο, το οποίο είναι αυτό, το οποίο άμα δουλεύουμε και σε μια εταιρεία κάτι τέτοιο θα υπάρχει.
Παρ' όλα αυτά, αν δεν υπάρχει αυτό, είναι πιο εύκολο να το φτιάξουμε από ότι είναι αυτό, για να τα φτιάξουμε έτσι και στοιχισμένα, ωραία. Παρ' όλα αυτά, άμα δεν μας αρέσει η μορφοποίησή του, ας πάμε να το αλλάξουμε. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να βάλουμε ένα background. Πάμε στο design, στο backgrounds και ας επιλέξουμε, για παράδειγμα, αυτό. Έστω δηλαδή ότι η εταιρεία είναι μια πολυεθνική εταιρεία, άρα έτσι θα δείξουμε ότι ανήκει σε όλο τον κόσμο, για παράδειγμα. Είναι πολυεθνική. Αν θέλουμε να κουνήσουμε κάποιο συγκεκριμένο, βλέπουμε λοιπόν, κουνάω τον IT manager με τους δύο υπαλλήλους του, κουλάω τον sales manager και τον PR manager. Ας τους βάλω λίγο πιο εκεί να ανοίξει το διάγραμμα. Κάπως έτσι. Μπορούμε να βάλουμε πάλι team frame όπως σας έδειξα πριν. Άμα το βάλω εκτός του frame που έχουμε τώρα, εκτός του Canva, άμα κάνουμε zoom out, μας έχει βάλει και άλλο Canva στο πλάι, έτσι ώστε να μπορούμε να μεγαλώσουμε το διάγραμμα και από τα αριστερά. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν με βολεύει αυτή τη στιγμή, οπότε θα το βάλουμε πάλι πίσω και το σβήνει από μόνο του. Καταλαβαίνει ότι μικρύναμε πάλι το διάγραμμα. Μπορούμε να το μεγαλώσουμε αυτό. Ας μην το ξανακάνω αυτό για όλα τα departments. Το δείξαμε πριν. Αυτό θα είναι το IT department. Τώρα, ας δείξουμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε φωτογραφίες. Ή μάλλον, πώς μπορούμε γενικά να κάνουμε customize λίγο αυτά τα εικονίδια. Για να τουλάχιστον να φαίνονται πιο ωραία. Πηγαίνουμε στο design και θέλουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, να αλλάξουμε και να το κάνουμε κόκκινο. Ή θέλουμε να το αλλάξουμε και να το κάνουμε μπλε πάλι, σκούρο μπλε τώρα, ή πράσινο κτλ. Ας το αφήσουμε πάλι όπως ήταν. Και πάμε να δούμε αυτό που σας είπα με τις φωτογραφίες. Κάνουμε zoom in σε όλο, επιλέγουμε όλο το πλαίσιο και κάνουμε δεξί κλικ, picture, change picture και ψάχνουμε να βρούμε μια φωτογραφία. Επειδή είναι virtual box, δεν ξέρω αν έχω καν φωτογραφίες εδώ μέσα. Ας βάλουμε αυτό για παράδειγμα. Ο Τζον Παπαδόπουλος δηλαδή είναι αυτό το χαριτωμένο ζωάκι. Ο CEO θα είναι picture, change picture και θα έχει τους πιγκουίνους κτλ. Κτλ. Για κάθε έναν. Βλέπετε λοιπόν, κάνοντας δεξί κλικ πάνω στο τετράγωνο του υπαλλήλου, βλέπουμε και τα data που ουσιαστικά μπορούμε να αλλάξουμε επί τόπου το όνομά του, τη θέση του, τον τίτλο του κτλ. Τέλος, θα ήθελα να σας δείξω κάποια πράγματα όσον αφορά τη βοήθεια και όσον αφορά τα online templates που μπορούμε να κατεβάσουμε και τα δεδομένα τα οποία μπορούμε να βάλουμε σε ένα drawing του Visio. Ας πάμε όμως να ανοίξουμε κάποια από τα πρόσφατα που έχουμε φτιάξει. Πάμε αυτό που κάναμε στην αρχή, το Visio, που το ονομάσαμε Visio Learning. Είδατε, πήγα στο file, open και μου το βγάζει τα pinned, είναι ένα που έχω κάνει εγώ παλιά, και αυτά που δημιούργησα σήμερα και γενικά μου βγάζει αυτά που έχω δημιουργήσει τη τελευταία στιγμή, τον τελευταίο καιρό. Έχουμε λοιπόν αυτό το drawing του Visio και στο πάμε να θέλω να βάλω κάποια μεταδεδομένα, κάποια copyrights στο drawing που έχω φτιάξει. Βλέπουμε εδώ, πήγα στο file, info και εδώ μπορούμε να βάλουμε στις ιδιότητες, μπορούμε να βάλουμε κάποια tags, ότι αυτό είναι ένα Visio enter που το έφτιαξε ο Διαγόρας, κενό, που είναι learning, ας πούμε, drawing κτλ. Κτλ. Subject, εδώ μπορούμε να βάλουμε basic diagram, τίτλος, πάλι basic diagram ας βάλουμε. Κατηγορία είναι diagram, company ας πούμε ότι ανήκει στο UOWM.
Και εδώ μπορούμε να βάλουμε τον author που ουσιαστικά παίρνει το όνομα του χρήστη μου στα Windows, κάποιο manager ο οποίος ας πούμε θα είναι ο κύριος Μινάς Δασιγέννης. Εν πάση περιπτώσει καταλάβατε. Μπορούμε να κάνουμε save as desktop και εδώ μπορούμε να κάνουμε αποθήκευση ως stencil. Εδώ δηλαδή είναι το σημείο που αν έχουμε φτιάξει κάτι το οποίο θέλουμε να το ξαναχρησιμοποιήσουμε ως stencil, δηλαδή στο σημείο, άμα θυμάστε εδώ στα αριστερά που είχε stencils για να κάνουμε drag and drop, κάπως έτσι το κάνουμε. Ένα visual template έτσι ώστε να το ανοίγουμε, να φτιάξουμε ένα template ας πούμε για το πανεπιστήμιο και να έχουμε ένα οργανόγραμμα με καθηγητές, lectures κτλ. Και απλά εμείς θα βάζουμε τους τίτλους, τίποτα άλλο. Τέλος πάντων, καταλάβετε το νόημα. Εδώ έχει PDF προφανώς και εμείς θα χρησιμοποιήσουμε PDF. Desktop, save. Το κάνουμε save και θα μου το ανοίξει τώρα. Να το δούμε. Ωραία, το κάναμε και πριν αυτό. Και ορίστε το PDF που δημιουργήσαμε. Τώρα, όταν δημιουργούμε ένα καινούριο αρχείο, ας κάνουμε close αυτό, όταν δημιουργούμε ένα καινούριο αρχείο, μπορούμε να ψάξουμε μέσα από τα χιλιάδες templates που υπάρχουν στην Microsoft. Βλέπετε εδώ, τα έχει κατηγοριοποιημένα σε software, flowcharts, business, floor plans, engineering, network, schedules. Ας ψάξουμε εμείς για engineering. Τώρα ουσιαστικά συνδέεται στη βάση της Microsoft και ψάχνει για χιλιάδες δεδομένα. Κανονικά θα έκανε περισσότερη ώρα, αλλά επειδή το έκανα πριν ακριβώς από το βίντεο, είναι ήδη προφορτωμένα, ας πούμε, αυτά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Microsoft έχει έτοιμα κάποια templates για το Visio και ταυτόχρονα υπάρχουν και templates για το Excel και για το Word. Δηλαδή, μέσω του Visio μπορούμε να κατεβάσουμε ένα template το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε στο Word ή στο Excel. Βλέπετε εδώ, υπάρχουν και κατηγορίες, ας πούμε 16 προς 9, να είναι το orientation, το ratio μάλλον του template, να είναι business, engineering κτλ. Ας επιλέξουμε εμείς πύλες και λογική και πάλι, όπως το κάναμε πάλι από την αρχή, πατάμε create και έχουμε κάποια circuit, ας πούμε, μπορούμε να βάλουμε οτιδήποτε, ένα board, να συνδέσουμε ό,τι θέλουμε πάνω. Μπορούμε να βάλουμε πύλες κτλ. Έχουμε τα πάντα, registers, drivers, analog switch κτλ. Τέλος, ας δούμε κάποια πράγματα που αφορούν τα βελάκια, το zeta index και τα layers, την ομαδοποίηση και το grid. Έχοντας επιλέξει να δημιουργήσω ένα βασικό διάγραμμα, επιλέγω metric units και πατάω create. Το ερώτημα είναι πώς μπορούμε να βάλουμε βελάκια στον καμβά. Στα stencils, δίπλα στα shapes, επιλέγουμε τα arrow shapes και εδώ βλέπουμε όλα τα βελάκια. Μπορούμε να τοποθετήσουμε ένα απλό βελάκι στον καμβά, απλά κάνοντας drag and drop. Μπορούμε να βάλουμε ένα διπλό βελάκι απλά κάνοντας drag and drop και οποιοδήποτε άλλο είδος βελάκι μπορούμε να το βάλουμε κάνοντας drag and drop. Ένα σταυροειδές βελάκι. Μπορούμε να το μεγαλώσουμε, να το κάνουμε πιο παχύ. Μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τώρα, ας δούμε λίγο τον όρο του zeta index και των layers. Στον προγραμματισμό διαδικτύου και ακόμα καλύτερα στη σχεδίαση γραφικών και στη ζωγραφική κυρίως με προγράμματα ζωγραφικής όπως το Photoshop, χρησιμοποιείται ο όρος layers, που ουσιαστικά είναι τα επίπεδα. Φανταστείτε σαν να έχουμε δύο χαρτιά, το ένα πάνω από το άλλο. Αν έχουμε σχεδιασμένο κάτι στο από κάτω χαρτί και το άλλο είναι από πάνω του, δεν φαίνεται αυτό που είναι από κάτω. Σωστά? Άρα, κάπως έτσι μπορούμε να το παραστήσουμε και στο Visio. Δηλαδή, ας βάλουμε ένα απλό σχήμα όπως είναι το παραλληλόγραμμα. Και θέλουμε ουσιαστικά να δημιουργήσουμε δύο layers, δύο επίπεδα στην εικόνα μας, έτσι ώστε να μας βολέψει στη σχεδίαση. Γενικά τα layers βολεύουν όταν σχεδιάζουμε πολλά πράγματα μαζί, ταυτόχρονα ένα μεγάλο project κτλ. Και θέλουμε, ας πούμε, αυτό το παραλληλόγραμμα να το βάλουμε στο layer
Θα δημιουργήσουμε βασικά δύο layers. Ένα new και το οποίο θα είναι up. Δηλαδή θα είναι το από πάνω layer. Το έχουμε visible. Θα εμφανιστεί αν εκτυπωθεί. Και πατάμε apply και OK. Τώρα θα δημιουργήσω ένα άλλο layer. Και θα είναι το down. Και πατάμε OK. Apply και OK. Τώρα λοιπόν έχουμε δύο layers. Το up και το down. Όμως έχουμε ένα παραλληλόγραμμο στο Canva. Το οποίο δεν το έχουμε κάνει assign. Όπως λέει εδώ, assign to a layer. Αν επιλέξουμε το παραλληλόγραμμο, πηγαίνουμε πάνω, είμαι στην καρτέλα Home όπως βλέπετε, πηγαίνω στο Editing, στα Layers και πατάω Assign to a Layer. Και εδώ μου ανοίγει ένα pop-up παράθυρο και με ρωτάει σε ποιο layer θέλω να είναι. Δηλαδή στο Up, ας πούμε. Τώρα, ας βάλουμε μια έλλειψη. Με τον ίδιο τρόπο, πατάω στην έλλειψη, είμαι πάλι στην καρτέλα Home, πηγαίνω στο Editing, στα Layers και βάζω Assign to a Layer. Και αυτή τη φορά θα βάλω στο Down. Άρα λοιπόν έχουμε αυτό θα είναι στο Up και αυτό θα είναι στο Down. Καλό θα ήταν να βάλω και Labels εδώ για να θυμόμαστε και για την εμφάνιση κιόλας που είναι το καθένα Down. Τώρα, φανταστείτε λοιπόν σαν να έχουμε δύο χαρτιά. Πηγαίνω στα Layers, Layer Properties και έχουμε το Up και το Down. Είναι και τα δύο Visible και τα δύο θα εμφανιστούν αν εκτυπωθούν. Αν βγάλω το Down από Visible και πατήσω Apply, έφυγε η έλλειψη γιατί ήταν στο Down. Και αν βγάλω και το Up και πατήσω Unvisible, πατήσω Apply, έφυγε και αυτό. Με τον ίδιο τρόπο φανταστείτε σαν να έχουμε πολλά σχήματα και να θέλουμε να βάλουμε το ένα πάνω από το άλλο ή να έχουμε ένα οργανόγραμμα ή ένα διάγραμμα ενός κτηρίου και να θέλουμε να βάλουμε... βολεύει σε μεγάλα project γενικά. Τώρα, ας τα εμφανίσουμε πάλι. Apply, δεν με πειράζει που τα έχω σε layers. Τώρα θα ήθελα να σας δείξω την ομαδοποίηση, δηλαδή το grouping. Με αυτόν τον τρόπο που θα σας δείξω τώρα, μπορεί να πει κάποιος ότι θα μπορούσε να δουλεύει κάποιος ή με layers ή με ομαδοποίηση. Το καλύτερο θα ήταν να δουλεύετε και ταυτόχρονα με τα δύο, δηλαδή να είναι γκρουπαρισμένα τα σχήματα και να χρησιμοποιείτε και layers έτσι ώστε να ξέρετε τι είναι τι, έτσι ώστε να σβήνετε πιο εύκολα, να μετακινείτε πιο εύκολα κτλ. Ας βάλουμε ένα τρίγωνο, άλλο ένα δεξί τρίγωνο που λέει, ένα πεντάγωνο και κάτω το παραλληλόγραμμο, επάνω θα έχουμε την έλλειψη, έναν κύκλο, άλλη μια έλλειψη. Ας πούμε ότι για κάποιο λόγο θέλουμε να μετακινήσουμε όλα όσα δεν έχουν γωνίες. Δηλαδή, τη μία έλλειψη, τον κύκλο και την άλλη έλλειψη. Μπορούμε ουσιαστικά να τα επιλέξουμε όλα με το βελάκι και πηγαίνουμε, είμαι στην καρτέλα Home, πηγαίνω στο Arrange, πατάω Group και ουσιαστικά τα γκρούπαρα. Τώρα, όταν τα μετακινώ, μετακινούνται όλα μαζί. Μπορώ να τα βάλω κάτω από τα άλλα και να κάνω οτιδήποτε θέλω. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε group αυτά και να τα πάμε με τον ίδιο τρόπο πάνω. Πάλι group. Ναι, είναι ήδη group από επειδή το έκανα πιο πριν και ουσιαστικά τα πηγαίνω πιο πάνω. Τώρα, ας υποθέσουμε ότι για λόγους ακριβίας θέλουμε να εμφανίσουμε και το grid στο Canva μας. Δηλαδή να έχει τετραγωνάκια, ας πούμε, σαν να είναι μιλιμετρέ χαρτί για να μπορέσουμε να μετρήσουμε κτλ. Πηγαίνω στο View. Είμαι στην καρτέλα View όπως είπα και πηγαίνω στο Show και επιλέγω Grid. Τώρα λοιπόν, αν θέλω ας πούμε να πω
ότι αυτό θα απέχει, όλο το group θα απέχει 2 τετραγωνάκια από το υπόλοιπο group, μπορώ ουσιαστικά να το κάνω κάπως έτσι. Αυτά από εμένα, σας ευχαριστώ.